Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους πως ο 53χρονος Λαρισαίος Νίκος Χλωψίδης έχασε τη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας, οδηγός φορτηγού, σταμάτησε το όχημά του στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Αερινού προκειμένου να ελέγξει βλάβη που είχε υποστεί. Την ώρα που τοποθετούσε τον πορτοκαλί προειδοποιητικό κόνο, περνούσε ένα φορτηγό. Ο οδηγός του, για άγνωστους λόγους, έπεσε πάνω στο σταθμένο όχημα και το κακό δεν άρχισε να συμβεί αφού παρέσυρε και τον 53χρονο. Ο άτυχος αυτοκινητιστής, σύμφωνα με ανθρώπους του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, σφινώθηκε κάτω από τις ρόδες του φορτηγού του. Αυτό το οποίο μου ανέφεραν οι συνάδελφοι ήταν ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σφινωμένος ακριβώς στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου όπου είχε σταματήσει, γιατί υπήρχε κάποια βλάβη στην ταλίκα, όπως ανέφεραν και οι υπόλοιποι και ο άλλος οδηγός, δεν είχε αντιληφθεί. Χτύπησε και παρέσυρε τον άνθρωπο, όπου και σταμάτησε και τον σφήνωσε στο αυτοκίνητο, το οποίο στην ταλίκα δηλαδή, και με αποτέλεσμα να του φέρει μεγάλα τραύματα, τα οποία αποδείχθηκαν ότι ήταν και μοιραία. Είχε ξεματώσει επί της ουσίας. Στο σημείο κλήθηκαν και έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με γιατρό. Ο 53χρονος όμως είχε πολλαπλά τραύματα. Αν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, τα τραύματά του ήταν σοβαρότατα και υπέκυψε. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο, μετέβη στο νοσοκομείο του Βόλου. Εκείνη την ώρα υπήρχαν ζωτικά σημεία, αλλά όπως καταλαβαίνουμε, τα κατάγματα τα οποία υπέφερε στα κάτω άκρα, στη λεκάνη, στο θώρακα, ήταν αυτά τα οποία δεν μπορέσαν να βοηθήσουν τον άτυχο άνθρωπο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο του Βόλου, συγκεκριμένα στη ΜΕΘ. Ο οδηγός της δεύτερης ταλίκας τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ είχε υποστεί σοκ, αφού, όπως υποστηρίζει, δεν αντιλήφθηκε τον άνθρωπο στο οδόστρωμα. Ο Νίκος Χλωψίδης ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών και, ενώ είχε σπουδάσει γυμναστής, τελικά ακολούθησε το επάγγελμα του αυτοκινητιστή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί τώρα το Τμήμα Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων.